Στην τηλεφωνική μας γραμμή, χαρά για μας, ο κύριος Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, εκ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΜΕ, του Πανελλήνιου Αγωνιστικού Μετώπου. Καλή σας μέρα. Όσα έγιναν στη ΓΕΣΕΕ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς κύριο Σκουρή και σε εσάς κυρία Σπανού και στους ακροατές που ακούνε. Τώρα, ο κύριος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, κύριε Τασιούλα, επέριψε τις ευθύνες για το αδιέξοδο στο ΠΑΜΕ. Είπε μάλιστα κάτι πάρα πολύ βαρύ, ότι έχετε καταφέρει να πλήξετε τα συνδικάτα όπως δεν τα κατάφερε μια δεκαετία μνημονίων. Ναι, κυρία Σπανού, τέσσερις μέρες κάτω στην Καλαμάτα η συνδικαλιστική κάστα της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ τρώγανε τα λεφτά των εργαζομένων, χιλιάδες ευρώ, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο από τα καλύτερα στη χώρα, μέσα στα τζακούζι και στα σπα. Εκεί στρώνανε επιδερμίδα όλοι αυτοί, με τις σαμπάνιες στα δωμάτια τους, τα ακριβά εδέσματα. Το βράδυ βόλτα στα Ουζερί, το πρωί εκδρομές στα τουριστικά θέρετρα. Τέσσερις μέρες σπαταλούσαν τα λεφτά των εργαζομένων μέσα στη κλειδί που οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δουν ούτε σε 10 ζωές. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί γινόταν όλο αυτό, δεν σας προκαλεί εντύπωση? Ο κύριος Κουρίς ήταν εκεί, τα είδε, αλλά για να χαριτολογήσουμε και εσείς αν ήσασταν εκεί, από την οργή σας θα βγάζατε γένια, που λέει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί Ισπανούμε πήγανε... γένια σαν την Τζένι Καρέζη θα ήταν. Λοιπόν, ναι. Είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό. Και πήγανε εκεί, μέσα στη Χλειδί, για να κάνουν ένα συνέδριο, για να νομοποιήσουν τους νόθους, τις μαϊμουδιές, σωματεία φαντάσματα, να νομοποιήσουν την παρουσία της εργοδοσίας μέσα στο συνδικάτα, να εξασφαλίσουν έναν μηχανισμό για να μπορούν να κάνουν τη δουλίτσα τους και για το επόμενο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όταν λέτε πήγαν να νομιμοποιήσουν τους νόθους, τι εννοείτε? Εννοώ ότι πήγαν να νομιμοποιήσουν μέσα από μια επίσης παράτυπη διαδικασία αντιπροσώπους που δεν εκπροσωπούν τίποτα. Που ακόμα και αυτό το καταστατικό των σωματείων ή το καταστατικό της ΓΕΣΕ έχει γίνει κουρέλι για να ζωντανέψουν οι νεκροί. Αυτοί νομίζανε. Τον αντίλογο, ότι είναι κύριε κάθε Τασιούλα, μέρα... τον ακούσατε, ήτανε. Ναι, γιατί δεν όχι, κάνατε. Δεν σας άκουσα. Λέω τον αντίλογο, τον ακούσατε. Γιατί δεν κάνατε μια προσφυγή στο πρωτοδικείο και θα έπρεπε να εμποδίσετε την διεξαγωγή του αυτοί συνεδρίου. Αυτοί νομίζουν ότι είναι κάθε μέρα του Λαζάρου και μπορεί να κάνουν τα ίδια, να ζωντανεύουν τους νεκρούς, να ανασταίνουν τα φαντάσματα και όλα αυτά. Τους καλούσαμε. Τα είδατε κύριε Σκούρη, εμείς ήμασταν απ' έξω από την είσοδο του συνεδριακού κέντρου εκεί πέρα 16 ώρες κάθε μέρα, ήμασταν εκεί οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ, οι εργαζόμενοι, και περιμέναμε να ξεκινήσει το συνέδριο και αυτοί δεν ξεμητούσαν από τα δωμάτια τους. Έτσι δεν είναι, κάνω κάπου λάθος? Δεν ξεμητούσαν από τα δωμάτια τους και δεν μπορούσαν να κάνουν το εξής απλό. Το εξής απλό που δεν το λέμε εμείς, δεν κάνουμε τον έξυπνο, το λέει το καταστατικό της ΓΕΣΕ. Να συνεδριάσει η διοίκηση της ΓΕΣΕ για να πει ποιοι θα πάρουν, όπως είναι το σωστό, κάρτες, ποιοι είναι οι νόμιμοι, ποιοι υπάρχουν προβλήματα, ποιοι δεν έχουν τα δικαιολογητικά. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί αυτή η συνδικαλιστική κάστα ήθελε να κρυφτεί η ευθύνη της μέσα στο σώμα των αντιπροσώπων, να νομιμοποιηθούν οι παράνομοι, οι νόθοι και οι εργοδότες μέσα σε ένα σώμα, δηλαδή να βάλουν στη συνευθύνη ακόμα και δικούς τους αντιπροσώπους που δεν έχουν τα ίδια, την ίδια μόρη με αυτός, να το πω έτσι, δεν είναι της ίδιας κατάστασης με αυτούς και της ίδιας λογικής, να τους βάλουν στην ευθύνη να νομοποιήσουν όλες αυτές τις μαϊμουδιές. Εμείς επιδιώκαμε τέσσερις μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να γίνει συνέδριο και να γίνουν τα αυτονόητα. Αυτό δεν το δέχτηκε η συνδικαλιστική ηγεσία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ. Τώρα... Δεν το δέχτηκε και είναι, δηλαδή το καταλαβαίνει και ο πιο απλός άνθρωπος. Γιατί τώρα... να μην συνεδριάσει η διοίκηση? Τώρα... Θα πάμε σε διοίκηση από πρωτοδικείο ή θα οριστεί συνέδριο? Μέχρι τις 24 του μήνα είναι περίπου. Λέω τη θέση σας. Ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.
Ακόμα εκεί χαρακτηρολογώντας με τους συναδέλφους, λέγαμε τώρα που, τι θα γίνει, και εμείς αναρωτιόμασταν τι θα γίνει, τι θα κάνει, τι θα σκαρφιστεί αυτή η ηγεσία. Άλλος έλεγε μπορεί να κάνει το συνέδριο εν πλώ σε κανένα κουραζιερόπλιο. Άλλος έλεγε ότι μπορεί να το πάει στη Σικελία για να αισθάνονται οι γηγενείς με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Τι να σας πω, για όλα τα ενδεχόμενα είμαστε έτοιμοι. Εμείς αν προκηρυχθεί συνέδριο, πολλοί λένε, θα επιτρέψετε να γίνει ή θα το ματαιώσετε? Εμείς επιδιώκουμε, δεν ματαιώσαμε ούτε τούτη τη φορά. Εμείς ήμασταν αυτοί που επιδιώκαμε να γίνει συνέδριο, επιδιώκαμε την δημιουργική συζήτηση και την αντιπαράθεση επί της ουσίας πάνω στα ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη συνολικά, αλλά δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνει συνέδριο με προέδρους ανώνυμων εταιριών, με τα Golden Boys που έχουν κάνει μαύρη τη ζωή της εργατικής τάξης. Μας βλέπουν οι εργαζόμενοι, μας ρωτούσαν και σήμερα το πρωί. Δεχόμασταν τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα και έλεγαν «Μα καλά, καλά κάνετε συνάδελφοι, είναι δυνατόν το αφεντικό, ο εργοδότης ΑΕ, να είναι στο συνέδριο μιας υποτίθεται εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης παρέα με τους εργαζόμενους? Με τι θάρρος θα έρθουν κοντά στα συνδικάτα οι εργαζόμενοι σε ένα σούπερ μάρκετ όταν βλέπουν τους διευθυντάδες από πάνω? Αυτή την κυρία που έλεγε παίρνετε 400 ευρώ να χαμογελάτε, με τι θάρρος θα έρθουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να είναι κοντά στα συνδικάτα τους, αφού αυτά τα συνδικάτα έχουν γίνει ένα κουβάρι και μας λένε μπράβο, συνεχίστε. Άκουσα ένα επιχείρημα σε αυτό, κύριε Τασούλα, και θέλω να σας το μεταφέρω. Καταλαβαίνετε ότι πάντα μιλάμε με ειλικρίνεια, αλλά το άκουσα και λέγανε ναι, αλλά και στο σωματείο οικοδόμων, ποιοι είναι οι οικοδόμοι? Οι υπεργολαβίες είναι και εκεί, δεν είναι εργοδότες. Ποιος το έλεγε αυτό το επιχείρημα? Να έρθουν να κάνουν μια βόλτα μέσα στις οικοδομές και στους οικοδόμους για να δούνε ποιοι είναι οι εργαζόμενοι και ποιοι είναι τα αφεντικά. Όλα αυτά, ό,τι λέει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, πάνω στον πανικό της, προσπαθεί να το πει για να δημιουργήσει αντίμετρα, να κάνει συμψηφισμούς κτλ. Εδώ τα πράγματα είναι καθαρά. Και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στα σωματεία, στα ζωντανά σωματεία, είναι γνωστοί μέσα στους χώρους δουλειάς. Εμείς πάμε στους χώρους δουλειάς και δεν μας φτύνει ο κόσμος, κύριε Σκουρή. Αν θέλουν να σπάνε στους χώρους δουλειάς, άμα είναι τόσο καπάτσι και λένε αυτά, και να πάνε μέσα στους οικοδόμους και να τους πείτε ότι εσύ είσαι, και να τους πούνε ότι εσύ είσαι αφεντικό, που λένε αυτές τις αθλειότητες. Κύριε Τασούλα, κρατώ αυτό που είπατε, ότι δεν θα επιτρέψετε να γίνει συνέδριο με Golden Boys. Αν υπάρχει διορισμός από το πρωτοδικείο, δεν θα είναι, λένε πολύ, ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Από πότε έχει να γίνει πρωτοδικείο με προδιορισμός πρωτοδικείου? Κοιτάξτε να δείτε, η εργατική τάξη έχει περάσει από πολλές φάσεις και είχε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και τις παρεμβάσεις της δικαιοσύνης των κρατικών μηχανισμών, όπως τους επικαλείται τώρα ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ και έλεγε φέρτε την αστυνομία για να κάνω το συνέδριο όπως θέλω, έχει περάσει από πολλές φάσεις η εργατική τάξη, μέχρι που πιάνανε τους συνέδρους, τους πραγματικούς, τους ζωντανούς, και τους εγκλωβίζανε σε καράβι και τους στέλνανε στο Μεσοπέλαγο για να κάνει συνέδριο αυτή η αριστοκρατία της ΓΕΣΕ. Εμείς, επειδή βασιζόμαστε πάνω σε πραγματικούς εργαζόμενους, σε πραγματικά και ζωντανά συνδικάτα, έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη. Και όπως λέγαμε και προχθές στη συγκέντρωση, φτάσαμε στην Καλαμάτα με βροχή, με καταιγίδες, βάλαμε νερό και στις τσέπες, αλλά χθες ήταν λιακάδα, ήταν θαυμάσιος ο καιρός. Η ταξική πάλι μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά πάντα στο τέλος σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση, σε γεμίζει με ελπίδα, σου δίνει διέξοδο. Και τη διέξοδο εμείς θα την κάνουμε πραγματικότητα. Σας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τασιούλα. Να είστε καλά κι εσείς.